Whoa. FY up in this motherfucker. Έξι και ξερός. Δεν με θέλουν μέσω μη, δεν με θέλουν μέσω μη, δεν με θέλουν στο τότε, δεν με θέλουν με συμβάσει. Η δικά σου στο διά, έχω το νερό στη σύστη, έχω αλήθεια για τον τσέ. Συμπλήρωσε τη φράση, η Ελένη κάνει το καλύτερο. Το καλύτερο τσιμπούσι, όταν πηγαίνω σπίτι για να φάμε. Πίπα! Εγώ φεύγω. Έλα εδώ. Ποιο σημείο του σώματός σου λατρεύω? Το τσιτσουνάκι. Παπάρι μου θα πάρει. Δείξτε. Αυτό θα πάρεις. Ο κύριος σχιστός, σχισμένος μάλλον. Ρε κάνε άκρη, ρε! Για ένα διαμάντι, για ένα διαμάντι. Ο οποίος προσπαθεί να βρει την αλήθεια. Ρε είσαι τρελός, ρε! Ένας στους 10 Ιάπωνες μέχρι τα 40 δεν έχει ακουμπήσει γυναίκα γιατί δεν προλαβαίνει λόγω δουλειάς. Το ξέρω. Το ξέρεις. Εμείς, εσύ συγκεκριμένα, μέχρι τα 40. Εγώ τον παίζω ακόμα. Βγαίνεις στην τουαλέτα το βράδυ και παίζεις την πεταδάχτυλη. Είμαι υγιέστατος. Για βγάλ το να το δούμε πόσο μεγάλο είναι και πόσο μεγάλο το έχεις. Γιατί πιστεύω, αγοράκι μου, ότι πάνω από 7 πόντους δεν είναι. Είναι λοιπόν με αμύωτο ρυθμό οι εργασίες για την κατασκευή του σπιτιού που θα φιλοξενήσει τους 16 παίκτες του μεγάλου αδερφού. Αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση, εδώ βλέπετε εικόνες από το σαλόνι, είναι ότι οι δηλώσεις συμμετοχής ξεπέρασαν τις 535.000. Και ανάμεσα στα πρόσωπα που τέλος πάντων δήλωσαν συμμετοχή ήταν πρόσωπα με ισχυρά βιογραφικά καριέρας. Τι εννοώ δηλαδή? Έχει δηλώσει συμμετοχή καθηγητής πανεπιστημίου, συγγραφέας, ο οποίος προέρχεται από γνωστό εκδοτικό οίκο. Δεν μπορώ να το πιστέψω, κύριε Φωτοκιώτη. Μετά από κόπους ετών ολοκλήρωσα το αριστούργημά μου, το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο. Γνωρίζουμε ότι έχουν δηλώσει συμμετοχή πολιτική μηχανική. Κύριε Κωνσταντίνε, πού ζεις, αδελφάκι μου? Ερμαλής έχει χώρο, τρέχει να καλύψει ο Σύρπας, ένα γύρισμα. Χατζηδάφνης θα πέσει στο έδαφος, δίνει πέναλτι ο κύριος Τζουμαλάκης. Το νιώθεις ότι είσαι μαλάκας, ε! Ή τον έπαιξες πρόηγορα και σου φύγαν τα χοντρά. Παπάρα, ε παπάρα! Ο γήπας. Απίστευτο. Τσιου, τσιου, τσιου! Τι πρόβλημα έχεις? Θυμάσαι τη τελευταία φορά που ήρθατε εδώ, την προηγούμενη? Δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου. Με κυνηγάνε όλες. Όλα άρχισαν από τότε που άφησα το μουστάκι. Μου λένε, πω πω τι τσολιάς εσύ. Δεν μπορώ να σταματήσω σε φανάρι με τίποτα. Λοιπόν, θυμάμαι πάνω στο καπό μου. Εγώ ήρθα, έδωσα ένα μήνυμα στις γυναίκες να σταματήσουνε. Δυστυχώς όμως, χειροτέρευσαν τα πράγματα. Ότι σήμερα εδώ θα ξυρίσω το μουστάκι live. Ναι, λοιπόν. Ο Ένι έπαψε να είναι γοητευτικός πια. Ποιο έως είσαι τώρα! Μη μου λες τέτοια. Σε ποια περιοχή μεγάλωσες εδώ στην Ελλάδα? Μεγάλωσα στο Παλαιό Φάληρο, κοντά στη θάλασσα. Κάποια χρόνια Καλυθέα, Βικτόρια, κάτω Πατήσια. Πες μου ένα ψέμα για μένα. Δεν πεινάς. Είμαστε μαζί. Έχω πάρει μαζί μου φαγητό. Δηλαδή τα στριγκάκια μου και το φαγητό μου δεν τα ξεχνάω ποτέ. Ούτε ένα σουτιάν δεν μου έχεις αγοράσει ποτέ. Σε 10 χρόνια με βλέπω σε ένα ωραίο ζεστό σπιτικό μαζί με τα παιδάκια μου να τα φροντίζω και τον άντρα μου. Κάπως έτσι. Μαρία, να πάω ένα τραγούδι του Sinboy, πάρεψα εγώ. Ναι, και τελειώνουμε. Είναι του Sinboy, αλλά με στίχους. Alex Boy το λέω. Alex Boy. Ποιος είναι ο Sinboy? Ο ράπερ που λέει το μαμά. Αυτός που λέει μαμά. Αυτός εδώ, αυτός είναι για να φτιάχνει το κόρτοπα του σημάντες κολονισμού. Τραγουδιστής είναι αυτός. Φράστι έκανε τραγούδι. Άκου τραγούδι, άκου αυτό που άκου. Τραγούσα στην αυτιά και μου φωνάζω γιαγιά. Όχι δεν είμαι γιαγιά. Πήρες μέσα με ψάχνω ξανά. Που δω βάλω πια.
και μέτρο. Τα χρόνια αντίστροφα τώρα μέτρο. 50 χρόνια στο περιθώριο. Και πέρα της στο παραμεθόριο. Είχα και ένα ρούχα από χαζό. Όμως μέσα τα νεύρα και με έκανε τρελό. 300 συνέχεια και με φωνάζει γιαγιά. Όχι ρε μη γιαγιά. Έχω τα κατολογίστω. Και τώρα πάω στον Πειραιά. Το γάβρο θα τα το γάβρο θα τη δείξω ξανά. Έχω παπέτρου για τον πήκα. Θα πάρω το διπλό. Το γιατί θα το γλεντώ. 300 στην ευθεία και με φωνάζει γιαγιά. Όχι δεν είναι γιαγιά. Οι πήρες μέσα με ψάχνουν ξανά. Που έχω βάλει φωτιά θα με στον Κανάδα. Όχι δεν είναι γιαγιά που πέθανε 20 χρόνια πριν. Το 99 και δεν είναι γιαγιά. Α δεν είναι γιαγιά. Όχι δεν είναι γιαγιά. Γιαγιά δεν είναι γιαγιά. Μπράβο, μπράβο. Καλώς. Καλώς. Καλώς.